Ελλάδας αυτή είναι η 7η. Ναι, πρέπει να είναι η 7η προετοιμασία. Πολλές. Αρκετές. Και τι στόχους βάζεις, αν θυμηθείς τι έκανε ο ΠΑΟΚ πέρυσι, τι μπορεί να κάνει για την επόμενη χρονιά, τι θα θεωρούσες εσύ επιτυχία για την ομάδα? Επιτυχία θα θεωρούσα μια πρόκριση στο μίλους του, του Europa League και ένα καλό ξεκίνημα καταρχήν για την έναρξη του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε και θα βάλουμε περαιτέρω τους στόχους μας. Η διαχείριση περσινή τη σεζόν ήταν ένα μάθημα για την ομάδα. 55 παιχνίδια, φάνηκε να δυσκολευόσαστε σε κάποια φάση. Πιστεύεις ότι πλέον η ομάδα μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα αυτό το πράγμα? Θεωρώ ότι ο προπονητής έχει την εμπειρία, έχει παίξει αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια σε συνδυασμό με τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και είναι στο χέρι του έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει όσους παίκτες θεωρεί αυτούς έτοιμους για κάθε αγώνα. Μπορείς να κάνεις μια προσωπική αποτίμηση των τελευταίων τριών χρόνων? Προσωπική εννοείς για μένα? Ναι, για σένα. Αν υπάρχει κάποια στιγμή που σου μένει, αν υπάρχουν κάποιες στιγμές που θες να αφήσεις πίσω και ποιος είναι ο προσωπικός στόχος πλέον, διότι βάσει συμβολίων τελευταία σου χρονιά με την ομάδα σου? Όχι, έχω ακόμα δύο χρόνια. Άλλα δύο χρόνια. Τελευταία τρία χρόνια θεωρώ ότι υπήρχαν, μάλλον τα προηγούμενα δύο χρόνια υπήρχε μια. Θεωρώ ότι βελτιώθηκα σε ένα σημείο που προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα. Τελευταία μου χρονιά βέβαια δεν ήταν έτσι όπως θα ήθελα. Δυστυχώς δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε, υπήρχε και ο τραυματισμός. Αλλά δεν θα ήθελα να υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτό πέρασε. Τώρα αυτή η χρονιά είναι στο χέρι μου και το δικό μου και της ομάδας. Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να είμαστε και οι δύο, και εγώ και η ομάδα καλύτερη. Στέλνει, υπάρχει ένα θέμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το ψυχολογήσουμε, δεν ξέρω αν εσύ μπορείς. Η ομάδα με το ίδιο ρόστερ πάνω κάτω. Δύο χρονιές δέχτηκε 17 γκολ. Την χρονιά που τελείωσε πολύ περισσότερα και μάλιστα τα περισσότερα ψηλά. Δηλαδή από στιγμένες φάσεις του αντιπάλου, από σέντρες, από διάφορα πράγματα τα οποία η ομάδα αντιμετώπιζε καλύτερα. Αυτό πώς μπορείς να το τεκμηριώσεις, να το εξηγήσεις? Να σου πω την αλήθεια, άμα ήξερα ή εγώ ή όλοι οι ποδοσφαιριστές, τη μέση σεζόν θα το είχαμε λύσει. Αλλά το μόνο που έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα τελευταία, μάλλον τα δύο χρόνια είχαμε ένα προπονητή, ενώ σε ένα χρόνο είχαμε τρεις. Αυτό θεωρώ ότι πειράζει την ομάδα, αν και περισσότερο αυτό ευθύνεται στο ότι οι ποδοσφαιριστές, εμείς οι παίκτες, δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι σε αυτές τις δύσκολες φάσεις οι οποίες υπήρχαν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι όπως οι δύο χρονιές όπου επισήμανες, όπου είχαμε δεχτεί λιγότερα γκολ.